Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε για μια ακόμη φορά στην εκπομπή Φύση και Πολιτισμός. Για μια ακόμη φορά φεύγουμε από το στούντιο. Η δημοσιογραφία έχει ορισμένα όρια. Όταν στέκεται πολύ μέσα στο στούντιο, χάνει την επαφή της με την πραγματικότητα. Πήραμε λοιπόν το συνεργείο, το μικρό μας συνεργείο, και κατεβήκαμε στην νότια Πελοπόννησο. Παίρνοντας τον δρόμο από τη Σπάρτη προς το Γήθιο, στρίβοντας προς την Αερόπολη, θα συναντήσετε μια μικρή πινακίδα, ασήμαντη, στα αριστερά, που δείχνει το μικρό χωριό Βαχός. Εάν μπείτε σε αυτό το μικρό χωριό, ένα παλιό μανιάτικο χωριό, λίγα σπίτια έχουν απομείνει κατοικημένα, και προχωρήσετε ακόμη 1,5-2 χιλιόμετρα, θα δείτε στα αριστερά σας έναν υπέροχο, έναν επιβλητικό λόφο, ο οποίος μπροστά του έχει μια γκρέμνα, όπως τα λένε εδώ. Από μακριά, ένα ακόμη μανιάτικο βουνό, γυμνό, περίεργο, άγριο. Φτάνοντας όμως σε μια μικρούλα παράκαμψη, βλέπετε μια μικρή πινακίδα, Καριόπολης. Σε κανέναν δεν κινείται η περιέργεια. Ένα μικρό εκκλησάκι, μια πινακίδα. Χιλιάδες, εκατομμύρια στην ελληνική επαρχία. Κι όμως, αυτή ακριβώς η περιοχή είναι μία ακόμη ενδοξότατη περιοχή. Μία ακόμη ξεχασμένη περιοχή, όπως χιλιάδες άλλες στη Μάνη, στην Πελοπόννησο, στην Ελλάδα. Είναι κατάρα μας, μάλλον, να ξεχνάμε το παρελθόν μας, να ανακαλύπτουμε το ζεστό νερό σε κάθε γενιά και να επαναλαμβάνουμε μονίμως τα ίδια λάθη. Προσωπικά, καθόλου δεν εκπλήσωμαστε σε αυτήν την άσχημη κατάσταση. Είναι γιατί ξεχάσαμε τη ματρίδα, ξεχάσαμε την αξιοπρέπειά μας, ξεχάσαμε το παρελθόν μας και τώρα κοιτάμε και βοκάμε και λέμε: «Ωχ, τι μου συνέβη». Ας ελπίσουμε ότι θα είναι η τελευταία φορά. Έψαξα κάποιον στην περιοχή και έψαξα σκληρά να μου μιλήσει για αυτή την ξεχασμένη πολιτεία. Και ό,τι θαύματος, κάποιος μου σύστησε κάποιον, παιδί της Μανιάτικης Γης, παιδί αυτού του χωριού, ο οποίος φυσικά πλέον κατοικεί στην Αθήνα. Αυτός ο κάποιος, και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα, είχε το θάρρος να πάρει το αυτοκίνητό του, να κάνει ένα «έλα πήγαινε» μέσα στην ημέρα, για να εξηγήσει σε μένα, αλλά κυρίως σε εσάς, τι εστί Καριόπολης. Το όνομά του. Γρηγόρης Παπαθωματάκος. Κύριε Παπαθωματάκο, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ, Γιώργο, για τα καλά σου λόγια. Οφείλω να σου πω συγχαρητήρια για τον κόπο που έκανες να προβάλλεις αυτή την περιοχή, που όπως είπες είναι ένας επιβλητικός λόφος, που μου έρχεται στο μυαλό τώρα ότι κάπου αναφέρεται στο χρονικό του Μωρέα, νομίζω, ο Γησκάρδο του Λεανδουίνο, όταν πέρασε, σταμάτησε σε έναν επιβλητικό λόφο για να ιδρύσει το κάστρο της Μαΐνης, το μυθικό κάστρο της Μαΐνης ή πιθανότατα το πραγματικό κάστρο της Μαΐνης. Μίλησε μου λίγο για σένα. Τι κάνεις στην Αθήνα, πόσο χρόνο έφυγες από εδώ? Μεγάλωσα και έζησα σε αυτή την πόλη, την ερυπωμένη πόλη, μέχρι τα 12 μου. Έπαιξα στα χαράσματά της, έτρεξα, είχα βιωματικές εμπειρίες. Μετά έφυγα, πήγα στην Αθήνα για να σπουδάσω, για βιοποριστικούς λόγους στη συνέχεια. Και η πόλη αυτή ξεχάστηκε, αλλά οι βιωματικές εμπειρίες μείναν μέσα στη συνείδησή μου. Γιατί στη συνέχεια, πώς είναι δυνατόν να ξεχνάμε τέτοια πράγματα πρώτης? Θέλω να πω, πώς μπορούμε να ξεχνάμε την παλιά μας γειτονιά? Θα μου πεις, όταν τρέχεις για το ψωμί σου, είναι υποχρεωμένο να ξεχάσεις όλα τα υπόλοιπα. Είναι δυστυχώς, ήταν οι υποχρεώσεις της ζωής και είναι ακόμα δύσκολες. Δεν τα ξεχνάμε. Θα έλεγα ότι τα αποθηκεύουμε στη μνήμη μας και όταν δημιουργηθεί η αφορμή, τα ξαναβγάζουμε στην επιφάνεια. Σε μένα λοιπόν η αφορμή δημιουργήθηκε το 2004. Όταν άρχισα να ασχολούμαι με το διαδίκτυο και θεώρησα ότι πρέπει να ασχοληθώ με το διαδίκτυο σοβαρά για να αποκομίσω γνώσεις περισσότερες από όσες ήξερα. Ψάχνοντας λοιπόν για τον τόπο μου, ανακάλυψα ότι κάποιος κύριος Άγγλος, Τζον Τσάπμαν, έχει ασχοληθεί με την περιοχή της Μάνης, είχε αναρτήσει ένα ολόκληρο site, το Mani Wai, με απίθανες λεπτομέρειες για όλες τις εκκλησίες και για όλα τα αξιοθέατα της Μάνης. Κάπου μέσα σε αυτό το site ανακάλυψα ότι ασχολείται και με την Καριόπολη.
Δεν σου κρύβω ότι ντράπηκα και με έπιασε και μια ζήλια ένα μέρος δικό μας που γεννηθήκαμε μέσα σε αυτό να το έχει παρουσιάσει ένας άντρας ο οποίος να έχει δώσει ψυχή για αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν αποτέλεσε το ερέθισμα να ασχοληθώ με την Καλλιόπολη. Πόσα χρόνια ασχολήθηκες έτσι ώστε να είσαι ικανός να γράψεις αυτό το πόνημα? Διότι ο κ. Παπαθωματάκος, κυρίες και κύριοι, έχει κάνει αυτό το πόνημα, το οποίο είναι όλη η ιστορία και θα την ακούσετε σε λίγο, πολύ συνοπτικότερα φυσικά, από τους μυθικούς, τους ξεχασμένους χρόνους, όχι τους παραμυθικούς, τους μυθικούς χρόνους, μέχρι σχεδόν σήμερα. Μια ιστορία ενδοξότατη. Πόσο καιρό σου πήρε να γράψεις αυτό? Μου πήρε περίπου στα 2 χρόνια. Με έρευνες σε διάφορους συγγραφείς, να αναφέρω ειδικά τον Κωνσταντίνο Κομ, τον Κουτσιλιέρη, την Ροδονίκη Τζιόπουλου, την οποία και ευχαριστώ, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μου και μου έστειλε δωρεάν το πόνημα το οποίο έχει κάνει και έχει δημοσιευθεί στις λακωνικές σπουδές πριν από χρόνια. Όταν ήταν η εργασία πτυχιακή, είναι μια αξιόλογη αρχαιολόγος, η κυρία Τζιόπουλου, και κάποιους άλλους, τους οποίους δεν τους θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να επισημάνω τη συμβολή του καθηγητή Μπόντνα από το Πανεπιστήμιο Georgetown της Αμερικής, ο οποίος με παρέπεψε στο Μιλάνο, σε μια βιβλιοθήκη, για να βρω τα χειρόγραφα του Κυριάκου του Αγκονίδη, ο οποίος το 1447 φιλήθηκε στην Καλλιόπολη. Υποθέτω ότι αυτή η μικρή μας συζήτηση έχει αρχίσει και κινεί την περιέργεια πολλών. Άρχισε παρακαλώ από την αρχή. Πού τοποθετείς τη μικρή ιστορία, όχι φυσικά μόνο της Καλλιόπολης, αλλά και της γύρω περιοχής? Ναι. Μια περισσότερο σημαντική πόλη, μάλλον δύο σημαντικότερες από την Καλλιόπολη, η οποία είναι μεταγενέστερη πόλη της περιοχής, οι οποίες χρήζουν έρευνας, είναι η προκατακλυσμία Λας στην περιοχή του Πασαβά, μια πόλη η οποία ήκμασε 10.000 χρόνια προ Χριστού, μια πόλη η οποία είχε ηγέτες τον Κάστορα και τον Πολυδεύκη, μια πόλη που κατά την ταπεινή μου άποψη είναι η μητρόπολη της Αττικής στην Τρία. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι πιθανότατα η Ελένη δεν ήταν μια μηχανίδα η οποία εγκατέλειψε τον σύζυγό της για να πάει με τον Μπάρη, απλά ήθελε να βοηθήσει την φυλή της, τους Τρόες. Εκτός λοιπόν από την Λάς, στα δυτικά της Καλλιόπολης είναι και η πόλη Πύργος, η οποία πιθανότατα έχει πάρει το όνομά της επειδή ανήκε στον γιο του Αχιλλέα, τον Πύρο, ή πιθανότατα από το ερυθρόμα που έχει το χώμα στην περιοχή. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, μέσα σε αυτή τη μυθική ιστορία του Πύργου, της Λάς και πολλών άλλων πόλεων της Λακωνικής, τις οποίες δεν τους πάντως αναφέρω, να προσθέσω κάτι σημαντικό. Για όσους έχουν ασχοληθεί με τον τριγωνισμό, ένα ισοσκελές τρίγωνο δημιουργείται μεταξύ Λάς, Πύργου και Καλλιοπόλεως. Νομίζω ότι η ιστορία της περιοχής χάνεται πάρα πολύ μεγάλη. Μαρτυρίες υπάρχουν για την Λάς το 10.000 π.Χ. Με τη συμμετοχή του Κάστορα και του Πολυδεύκη, οι οποίοι ήταν και οι αρχηγοί, την κατέλαβαν. Μάλιστα γι' αυτό κάπου ξαναφέρει ο Ισύλλος Λαπέρσες, επειδή έπερσαν την Λάν, κατέλαβαν την Λάν λοιπόν, τότε που έγιναν οι αρμοναστικές εξαρτίες. Ο Αχιλλέας πέρασε από την Λάς, ο γιος του Αχιλλέα, ο Πύρος, ήρθε στη Λάς με πλοία, έκαναν τη διαδρομή μέχρι τη Σπάρτη για να παντρευτεί ο Πύρος, η κόρη της Ελένης και του Μενέλαου, την Ερμιόνη. Η διαδρομή τους έγινε
διαμέσου Ιτήλου, Καρναμίδης, που ήταν και ο παλιός ο δρόμος για τη Σπάρτη. Πιθανολογώ ότι ήταν και ο ουσιαστικός δρόμος αυτός, ο οποίος συνέδεε το Λακωνικό με τον Μεσσηνιακό και τη Σπάρτη. Σε αυτό το σημείο να πω ότι Κελεφά, η δημολογία της λέξης βγαίνει από την Αθηνά, την Κελεύθερα, την προστάτητα των οδών και πάρα πολλά άλλα πράγματα για να μιλήσουμε για την άρχαια ιστορία. Έχουμε μια τρομακτική δυσκολία να τοποθετήσουμε πλέον τους μυθικούς μας ήρωες. Ξέρεις τη διαμάχη που υπάρχει μεταξύ αρχαιολόγων και μελετητών, Θερυπίν, για την τοποθέτηση του Τροϊκού Πολέμου. Άλλοι τοποθετούν στο 1250, άλλοι λένε τρελήσαστε, τουλάχιστον 3.500 χρόνια από Χριστού. Και άλλοι λένε ότι είναι αδύνατο αυτά τα πράγματα να μην έχουν συμβεί πριν 10.000 χρόνια. Είναι αλήθεια ότι αυτά χάνονται όλα μέσα σε ένα είδος μυθικής πραγματικότητας. Είναι ένα ομιχλώδες πιο η αναφορά μας στο παρελθόν. Δυστυχώς, είναι δύσκολο να βρεθούν γραπτές πηγές και είναι δύσκολο να βρεθούν τεκμήρια. Στις υποθέσεις μου, έχω οδηγό το αίσθηκτό μου και την εμπειρία μου κοντά στα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία προκύπτουν από κάποιους συγγραφείς. Δηλαδή, το ότι οι Τενάροι ήταν απίθανοι κοπηλάτες είναι δεδομένο, έτσι. Καταγράφεται στα ορφικά και κάποιες άλλες μικρές καταγραφές υπάρχουν γενικά στα αρχαία εκείνη. Αλλά, όπως είπες και εσύ, δεν μπορούμε να μιλήσουμε ουσιαστικά και συγκεκριμένα για αυτές τις εποχές. Ίσως και για ακόμα νεότερες δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Από ένα σημείο και μετά όμως, μπορούμε να μιλήσουμε τεκμηριωμένα με γραπτές αναφορές. Φυσικά όλα αυτά είναι πάρα πολύ σπουδαία. Από μια μεριά έχουμε τους αρχαιολόγους που επιλένουν ότι δεν θα αποδεχτούμε τίποτα εάν δεν βρούμε τις αποδείξεις. Απ' την άλλη, ξέρουμε ότι οι αποδείξεις της εποχής ήταν ξύλα, ήταν πάπυρη, ήταν κόκαλα, τα οποία με την πάροδο του χρόνου φεύγουν. Τι μας μένει λοιπόν? Μας μένει οι πληροφορίες που ερχόντουσαν από την παράδοση. Και αυτή η παράδοση είναι πλουσιότατη. Το κακό με αυτή την παράδοση είναι επίσης ότι πόσες πόλεις ήθελαν να έχουν τον Ηρακλή σαν ιδρυτή. Πόσες πόλεις ήθελαν οπουδήποτε ένας μεγάλος ήρωας να σε έχει κρίσει. Και εκεί κάπως τα πράγματα θέλουν πραγματικά μια γερή ματιά και απορώ πως μπορείς και βρίσκεις μέσα σε αυτό το λαβύρινθο ποια κόκκινη κλωστή σε οδηγεί. Να πω ότι ο Ηρακλής πιθανόν δεν ήταν ένας. Εκτός από το Θηβαίο Ηρακλή, ο Ηρακλής ήταν τίτλος. Ήταν κάτι σαν στρατηγός, ο οποίος έκανε εκστρατείες για οικονομικούς λόγους, αλλά και για πολιτιστικούς λόγους. Το έχουμε οι Έλληνες στο κύτταρό μας να παρουσιάζουμε πράγματα, να εκπαιδεύουμε ανθρώπους. Οι Ηρακλήδες ήταν πολλοί. Πάντως, θεωρώ πως έχει περάσει και από εδώ η Ηρακλής και έχει έρθει και σε ρήξη. Και ο Αχιλλέας νομίζω έχει θανατώσει και τον Λά, που λέγαμε προηγουμένως τον ιδρυτή της Λάς, για τα μάτια κάποιας, δεν θυμάμαι τώρα ποια ήταν αυτή. Η ουσία είναι ότι είναι απίθανα πράγματα, είναι όμορφα αυτή η μύθη. Και κάτι άλλο που θέλω να προσθέσω, ότι ένα σημαντικό εργαλείο στο να σε βάλει σε μια σκέψη η οποία θα μπορέσει να κατανοήσει όλα αυτά τα πράγματα είναι οι λέξεις. Οι λέξεις, οι λέξεις κρύβουν απίθανα μυστικά, ιδιαίτερα λέξεις της δωρικής διαλέκτου, οι οποίες με τον χρόνο διαμορφώθηκαν την ιωνική διάλεκτο. Πιθανόν κακώς λέμε τη Σπάρτη, Σπάρτη. Η Σπάρτη παρουσιάζει το μεγαλείο σου και λέει Σπάρτα. Σπάρτα είναι η κανονική της ονομασία. Οι φίλοι μας οι Ιταλοί μας έχουν βάλει τα γυαλιά γιατί τη Ρώμη δεν τη λένε Ρώμη, λένε Ρώμα όπως είναι ακριβώς η αυθεντική της ονομασία. Γιατί να πω κάτι εδώ παρενθετικά, υπάρχει φοβερή συγγένεια φιλών της Ιταλίας με την περιοχή της Λακωνίας. Κάποιοι δικοί σας ιστορικοί
υποστηρίζουν ότι η Ρώμη ιδρύθηκε από Λάκωνες. Σε πληροφορώ. Πιθανό. Και αν δεν ιδρύθηκε από τους Λάκωνες, έτσι κι αλλιώς η Ρώμη, από το Πεδημόντιο, ιδρύθηκε από τους Τριπολιτσιώτες σημερινούς. Βρήκαμε ακόμη και την πόλη που, τέλος πάντων, θυμάσαι, ο Αυτοκράτορας είχε δώσει πάπλιο μη φόρο. Χωρίς φόρο, τίποτα. Τους είχε αφήσει ελεύθερους, εσείς ήταν οι διδυτές της Ρώμης και εσείς ήταν, θυμάσαι, τον Εύανδρο, τη σύζυγό του κτλ. Τι συνέβη μετά, φεύγουμε από το μυχλώδες τοπίο του ελληνικού μύθου, το πλουσιότερο μυχλώδες τοπίο. Τι έγινε μετά, τι έγινε κατά τους κλασικούς χρόνους, πώς ξεκινιόταν αυτά τα πράγματα, πότε ξανά ήρθε κατά κάποιο τρόπο στο. Να μιλήσουμε για την Καλλιόπολη, κατά κύριο λόγο. Η πρώτη γραπτή πηγή ιστορική είναι το 820-821, την οποία Καλλιόπολη αναφέρει σαν τόπο εξορίας του ο μοναχός Νικήτας, στην οποία ζήσε ένα χρόνο ολόκληρο και στην οποία έγραψε το μοναδικό έργο που έχει γράψει, τον βίο του Οσίου Φιλάρετου. Ο Όσιος Φιλάρετος ήταν θείος του. Η οικογένεια καταγόταν από την άμυνα της Παφλαγωνίας. Ο μοναχός Νικήτας είχε μια ξαδέρφη, την Μαρία, η οποία είχε παντρευτεί τον αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης, τον Κωνσταντίνο τον Έκτο. Το ότι... Πάντα γύρω στο 800 μετά Χριστό. 820-821. Το ότι ο μοναχός Νικήτας, ένα μέλος ουσιαστικά της αυτοκρατορικής οικογένειας, της βασιλικής αυλής, ήρθε ένα χρόνο να μείνει στην Καλλιόπολη, δηλώνει για μένα το μέγεθος και την ουσία που είχε αυτή η πόλη. Για να έρθει ένας τέτοιος άνθρωπος να μείνει εδώ, πάνω να πει ότι υπήρχαν ήδη οι απαραίτητες υποδομές και θα πρέπει να υπάρξει και μια αιτία για αυτό το πράγμα. Σοβαρή αιτία. Κωνσταντινούπολη, Καλλιόπολη δεν είναι. Δεν μπορώ να φανταστώ την αιτία. Μάλλον φαντάζομαι μια αιτία. Δεν ξέρω αν ήταν πενιχρή η λόγη που ήρθε, αλλά νομίζω ότι επειδή οι σχέσεις του με την βασιλική οικογένεια δεν ήταν κακές του Νικήτα, ο λόγος που ήρθε ήταν για να εξασφαλίσει κάτι για την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Είμαι σίγουρος ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία θεωρούσε το Τέναρο μια σημαντική βάση ανεφοδιασμού. Ήδη το Τέναρο, πριν από πολλά χρόνια, από το 820, ήταν βάση μισθοφόρων. Μάλλον από την